Άκουσε, μου καρδούλες μου λουλούδια μου, καλώς ήρθατες ακόμα μια βιντεάρα αυτής εδώ της υπερπαραγωγάρας. Και σήμερα είναι ακόμα μια μέρα που εγώ και εσύ θα κάνουμε παρέα. Και σήμερα θα κάνουμε παρέα με μια στήλη που εγώ δεν ξέχασα και εύχομαι ούτε εσείς να ξεχάσετε. Και ξέρετε γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή τη στήλη, γιατί συνεχίζετε να κάνετε κάποια λάθη τα οποία μου γυρνάνε το μυαλό. Αυτό που μου έχει απομείνει και αυτό που ας ελπίσουμε ότι έχω. Σήμερα θα επανέλθουμε στη στήλη. Στη στήλη Νέτι, η οποία στήλη είναι κάποια λάθη που κάνουμε στην ελληνική γλώσσα, κάποια λάθη που εγώ και οι subscribers μου θέλω να μην τα κάνετε. Θα πρέπει να ξέρετε τα τρία πράγματα που ακολουθούν στη συνέχεια, είναι πάρα πολύ βασικά. Έχουμε πει και άλλα πράγματα σε αυτή τη στήλη, θα αφήσω τα υπόλοιπα βίντεο εδώ κάτω στο κουτί. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό, που δεν ξέρω καν αν θα θυμηθώ να το αφήσω στο κουτί, αλλά τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση καταλάβατε. Νούμερο 1. Έχουμε αυτό και έχουμε και αυτό. Και τα δύο είναι σωστά. Χρησιμοποιούνται όμως σε διαφορετικές περιπτώσεις. Το ότι χωρίς κόμμα εισάγει δευτερεύουσα πρόταση. Το ότι με κόμμα σημαίνει οτιδήποτε. Κάθε φορά που το ότι μπορεί να αντικατασταθεί με το οτιδήποτε, που ισοδυναμεί με το οτιδήποτε, που σημαίνει οτιδήποτε, μπορούμε να βάλουμε, δεν μπορούμε, πρέπει να βάλουμε κόμμα. Όπου δεν σημαίνει οτιδήποτε και εισάγει μια καινούργια πρόταση, θα βάλουμε το ότι χωρίς κόμμα. Δηλαδή, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη ζωή σου. Μπορούμε εδώ να πούμε σου εύχομαι οτιδήποτε καλύτερο για τη ζωή σου. Μπορούμε. Άρα θα βάλουμε κόμμα. Μου είπε ότι θέλει αύριο να πάμε για καφέ. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε αντικατάσταση το ότι με το οτιδήποτε, άρα δεν θα βάλουμε κόμμα. Κάθε φορά που το ότι μπορεί να αντικατασταθεί από το οτιδήποτε, βάζουμε κόμμα. Όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα το βάλουμε χωρίς κόμμα και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας όλοι ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι και εγώ σίγουρα λίγο περισσότεροι φίλοι σας. Πάμε στην περίπτωση νούμερο 2. Και τα δύο είναι σωστά. Πότε χρησιμοποιούμε το ένα όμως και πότε το άλλο. Το πιο μόνο κραδιότητα. Και το πιο με γιώτα σκέτο, το πιο με κραγιώτα είναι από την ερωτηματική εντονομία ποιος, πια, ποιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το χρησιμοποιούμε όταν ρωτάμε. Όταν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι, πάντα, μα πάντα, μα πάντα, μα πάντα θα το βάλουμε το πιο με κραγιώτα. Όταν θέλουμε να συγκρίνουμε κάτι με κάτι άλλο, θα βάλουμε το πιο χωρίς γιώτα. Δηλαδή, αυτός είναι πιο γρήγορος από αυτόν. Εδώ θέλει γιώτα. Δεν ρωτάω, εάν πεις ποιο είναι το καλύτερο δώρο που σου έχουν κάνει ποτέ, ρωτάς. Ποιο είναι το καλύτερο δώρο, άρα θέλει μόνο γιώτα. Οπότε τι θυμόμαστε εμείς, αγαπημένοι μου subscribers και φίλοι μου, από εδώ και πέρα έχουμε περισσότερο φίλοι μου. Λοιπόν, όταν ρωτάμε, βάζουμε το ποιο, και το μόνο γιώτα δηλαδή, και όταν δεν ρωτάμε και συγκρίνουμε κάτι με κάτι άλλο, το βάζουμε σκέτο γιώτα. Καλά, καλά. Όταν δηλαδή εγώ σου πω, θυμάσαι αυτό που σου είπα προχτές και μου πεις ποιο, και το στείλεις σκέτο με γιώτα, είτε το θυμάσαι είτε όχι. Με αφήνει παγερά διάφορη, δεν με νοιάζει πια αν το θυμάσαι ή όχι. Με νοιάζει ότι μου έχει πληγώσει την καρδιά μου αυτό το πιο. Σας παρακαλώ, είναι πάρα πολύ απλό. Σας κοιτάω, πέφτω στα πόδια σας. Μπορείτε να το μάθετε, είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε τη ζωή μας ευκολότερη. Και περίπτωση νούμερο 3. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Είναι πιο απλό από ό,τι φαντάζεστε. Ακούστε, είναι πιο απλό από ό,τι φαντάζεστε. Γιώτα εδώ, έτσι. Να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, όταν μιλάμε για το παρόν. Εψιλον γιώτα. Όταν μιλάμε για το παρελθόν, βάζουμε ήττα. Όταν θέλεις να πεις, τώρα που είμαστε στη δουλειά, τι θα παραγγείλουμε να φάμε, αυτό θέλει εψιλον γιώτα. Μιλάμε για το τώρα, για το σήμερα, για το παρόν. Αν θέλεις να πεις, αχ, θυμάσαι τότε που ήμασταν φοιτητές, που κάναμε αυτό, θυμάσαι παρελθόν. Άρα θέλει ήττα. Οπότε όπως γράφεις το ήταν με ήττα, μπορείς να γράφεις και το ήμασταν με ήττα. Και το ήσασταν και εκεί θα θέλει ήττα. Σας παρακαλώ παιδιά πάρα πολύ, όταν μιλάμε για το παρελθόν ήττα, όταν μιλάμε για το παρόν έψιλον γιώτα. Δεν υπάρχει ήμασταν με έψιλον γιώτα. Δεν υπάρχει, σας το εγγυώνω εγώ, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω εγώ, με πάρα πολύ ήρεμη, με βλέπετε τώρα έτσι λίγο έξαλλη, κατά τα άλλα με πάρα πολύ ήρεμη, με πάρα πολύ ήσυχη, νομίζω ότι τα είπα όλα, δεν έχω σημειώσει κάτι άλλο. Νερό να πίνετε παιδιά, νερό και να προσέχετε την ορθογραφία, τη σύνταξη, τη γραμματική, την έκφρασή σας ενίοτε, πάρα πολλά πράγματα πρέπει να προσέξετε, το καταλαβαίνω. Μην διστάσετε ποτέ στη ζωή σας να κάνετε subscribe, like, κουδουνάκι, σχόλια, κάντε μου κανένα σχόλιο, μην είστε τέτοιοι άνθρωποι που τα βλέπετε και δεν σχολιάζετε, δηλαδή πραγματικά εγώ τι περιμένω. Νερό να πίνετε, να ενυδατώνεστε και να βλέπετε μαγέλη. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, σας φιλώ, το σύντομο μάθημα ελληνικών τελείωσε εδώ. Θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο αυτής εδώ της υπερπαραγωγάρας. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας ευχαριστώ. Bye! Παιδιά, βλέποντας τώρα το πλάνο, είδα ότι το πινακάκι μου δεν φάνηκε ποτέ ολόκληρο και ήθελα να σας το δείξω.
Ενδιαφέρει κανέναν? Όχι. Εμένα όμως που μοντάρω και τα νεύρα μου έγιναν κρόσια που δεν έχω κάνει καλό πλάνο, ναι.